Την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και του εξοπλισμού δημόσιων φορέων έρευνα που εδρεύουν στη Θεσσαλία, ανακοίνωσε η Περιφερειά τη Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτα. Είναι τη τάξη των 6 εκατομμυρίων. Είναι προτάσει μέχρι 200.000 ευρώ και μικρότερε. Και σε τομεί προτεραιότητα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα τη Θεσσαλία, όπω είναι η αγροδιατροφή, η υγεία και τα φάρμακα, το περιβάλλον, η τεχνολογίε πληροφορική. Και είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν τέτοια προγράμματα μετά το 2010 και λέω 2010 πριν δεν υπήρχε ερετή περιφέρεια και είναι και η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα θεωρώ αυτή την πρωτοβουλία σημαντική για το Πανεπιστήμιο και για τους ερευνητές που θα μπορέσουν να έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν να κάνουν πράγματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ισραήλιας. Όπω ανέφερε ο κ. Κουρέτα, τα ερευνητικά έργα ύψου 6 εκατομμυρίων ευρώ αφορούν την αγροδιατροφή, τα φάρμακα και το περιβάλλον. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα προσληφθούν 80 με 90 ερευνητέ, οι οποίοι θα δουλέψουν για περίπου δύο χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης. Θα κρατήσουμε ανθρώπους εδώ να δουλέψουν, διότι συνήθως τα παιδιά κάνουν τι σπουδέ και μετά φεύγουν. Με αυτόν τον τρόπο, μένουν εδώ, δουλεύουν και θα υπάρχει και συνέχεια. Το στέλεχο τη διαχειριστική αρχή Αριστίδη Βούλγαρη σημείωσε πω ο στόχο είναι να βελτιωθεί το οικοσύστημα τη καινοτομία τη Θεσσαλία με στόχευση του παραγωγικού τομέα τη περιοχή. Χρηματοδοτούμε εφαρμοσμένη έρευνα με στόχο να βελτιώσουμε λίγο ας το, πούμε, το οικοσύστημα τη καινοτομία τη Θεσσαλία, αλλά πάντα με στόχευση στην ενίσχυση του παραγωγικού τομέα της Θεσσαλία. Δεν χρηματοδοτούμε δηλαδή βασική έρευνα. Ε, έρευνα εφαρμοσμένη που τα αποτελέσματα θα είναι ε, ανοιχτά, διαθέσιμα σε όλο τον παραγωγικό κλάδο της Θεσσαλία.